Θα πούμε σήμερα έτσι κάποια, θα έλεγα, θα κάνουμε κάποια επισκόπηση, κάποια εισαγωγικά σχετικά με τη γενετική συμβουλευτική και πιο συγκεκριμένα στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, μιας και δεν είναι τόσο γνωστό στη χώρα μας. Είμαι υποψήφια διδάκτορ στην Ιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πάνω σε αυτό το κομμάτι, στη γενετική συμβουλευτική. Καθώς επίσης εργάζομαι και στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών, όπως και στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Κάποια λίγα εισαγωγικά, προκειμένου να μας είναι λίγο πιο κατανοητή αυτή η έννοια της συμβουλευτικής γενετικής. Θα κάνουμε έτσι μία μικρή εισαγωγή στη γενετική, στα νευροκλειστικά νοσήματα, στα πιο συχνά νευροκλειστικά νοσήματα στα οποία εφαρμόζεται η γενετική συμβουλευτική. Και θα περάσουμε μετά στα πιο σύγχρονα μοντέλα γενετικής συμβουλευτικής που εφαρμόζονται και σε αυτά τα νοσήματα, καθώς επίσης θα δώσουμε και κάποια έτσι, παραδείγματα ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν τρέξει σε παγκόσμια βάση και συνεχίζουν να τρέχουν σε αυτόν τον τομέα. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πλέον είναι πολύ έντονες οι εξελίξεις στο κομμάτι των βιοιατρικών επιστημών. Μας έχουν δώσει δυνατότητες να βελτιώσουμε την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία. Είναι πλέον διαθέσιμη αρκετή αξιόπιστη γενετική έλεγχη σε σχετικά πλέον χαμηλές τιμές και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην κλινική πρακτική, με αποτέλεσμα να αναδύονται τόσο ηθικά όσο νομικά και αρκετά ψυχοσυναισθηματικά και κοινωνικά ζητήματα. Σε αυτά έρχεται να βοηθήσει και να απαντήσει η γενετική συμβουλευτική. Ας δώσουμε έναν ορισμό για να μας είναι λίγο πιο σαφές. Σύμφωνα με το National Society of Genetic Counselors, που είναι ο πιο γνωστός παγκόσμιος οργανισμός γενετικής συμβουλευτικής, είναι μια διαδικασία που βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν καλύτερα τόσο τις ιατρικές, αλλά και τις ψυχολογικές και οικογενειακές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια γενετική πληροφορία μιας νόσου στο οικογενειακό του σύστημα. Συγκεκριμένα, ακολουθεί κατά τη διαδικασία της γενετικής συμβουλευτικής μία ερμηνεία του οικογενειακού και ιατρικού ιστορικού και εκτιμάται η πιθανότητα ύπαρξης και επανεμφάνισης της νόσου. Ακολουθεί ενημέρωση για τον τρόπο κληρονομικής μεταβίβασης της νόσου και το γενετικό έλεγχο που καλείται να ακολουθήσει η συγκεκριμένη οικογένεια. Δίνονται κάποιες συμβουλές πρόληψης και διαχείρισης και παρουσιάζονται οι υφιστάμενοι πόροι. Τι δηλαδή εξελίξεις έχουμε σε συγκεκριμένο χώρο, όπως κάποιες ίσως κλινικές δοκιμές στις οποίες θα μπορούσαν να συμμετέχουν. Ακολουθεί επίσης συμβουλευτική, με στόχο να προωθηθούν όσο γίνεται, να προωθηθεί η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής για το αν θέλει κάποιος να κάνει το γενετικό έλεγχο ή όχι. Και στη συνέχεια να μπορεί να πάρει η οικογένεια τις καλύτερες αποφάσεις για τους ίδιους. Με πλήρη ενημέρωση, αυτό πρέπει να το τονίσουμε, καθώς επίσης δίνουμε και κάποιες εναλλακτικές επιλογές, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν πιθανά προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν στην οικογένεια. Η γενετική συμβουλευτική στοχεύει στο να ενισχύσει τη χρήση της γενετικής πληροφορίας για να προάγει έναν υγιή τρόπο ζωής, να ελαχιστοποιήσει όσο γίνεται τις ψυχολογικές αρνητικές επιπτώσεις, να αυξήσει την αίσθηση του προσωπικού ελέγχου, δίνει τη δυνατότητα στην οικογένεια να επιλέξει και να αποφασίσει για το μέλλον της και την πορεία που θέλει να ακολουθήσει εν ώψη ενός υψηλού ρίσκου επανεμφάνισης ενός νοσήματος και φροντίζει να στηρίζει την οικογένεια στις αποφάσεις της. Οι βασικές της αρχές, από τις οποίες καλείται να συνιστάται η γενετική συμβουλευτική, είναι στο να διεξάγεται πάντα κατά τη διάρκεια, πριν και μετά, ενός γενετικού ελέγχου, να παρέχεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, με γνώση πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο,
να εμπεριέχει έγγραφη φόρμα συγκατάθεση, συνοδευόμενη από δελτίο ενημέρωσης, να υπάρχει σεβασμός στο δικαίωμα πλήρους ενημέρωσης, αλλά και στο δικαίωμα ακόμα και άρνησης της γνώσης του αποτελέσματος από ένα γενετικό έλεγχο. Να τηρείται πάντα το ιατρικό απόρριτο και προφανώς ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων και να γίνεται αποδεκτή κατ' εξαίρεση η ενημέρωση συγγενών σε περιπτώσεις όπου η πρώτη διάγνωση παρέχει θεραπευτικά ωφέλη, η πρώιμη διάγνωση. Τα βασικά βήματα από τα οποία συνιστάται είναι κατά την πρώτη συνεδρία, μελετάμε κάπως την αιτία παραπομπής και προσπαθούμε να προσδιορίσουμε κάπως το πρόβλημα. Γίνεται μία λήψη πλήρους ιατρικού και οικογενειακού ιστορικού, σχεδιάζουμε το οικογενειακό δέντρο, ακολουθεί μία εκτίμηση ρίσκου, ενημερώνουμε σχετικά με τη διενέργεια γενετικών ελέγχων που υπάρχουν και όπου κρίνεται απαραίτητος, ακολουθεί η διεξαγωγή του τεστ DNA. Και στη συνέχεια έχουμε και ακόμα μία συνεδρία σε περίπτωση διάγνωση κινδύνου, επανεμφάνιση νοσήματος, όπου γίνεται εξατομικευμένη ενημέρωση, μετάφραση ουσιαστικά αυτών των επιστημονικών γνώσεων σε πιο πρακτικές πληροφορίες για τον ασθενή και την οικογένεια, που θα του δώσουν ίσως και κάποια εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει με στόχο την πρόληψη. Προφανώς και στηρίζουμε όσο γίνεται ψυχολογικά την οικογένεια, με στόχο να υπάρχει μια διεπιστημονική προσέγγιση και φροντίζουμε τουλάχιστον αυτό που κάνω εγώ στο διδακτορικό μου να υπάρχουν κάποια δύο ή τρία follow-up με χρήση κάποιων συγκεκριμένων αιτηματολογίων προκειμένου να δούμε κατά πόσο τους έχει επηρεάσει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ψυχοσυναισθηματικά. Πιο συχνά εφαρμόζεται τόσο πριν και κατά τη διάρκεια της σκήσης σε διάφορες περιπτώσεις, όσο και μεταγενετικά και μεταγενετικά εφαρμόζεται και στα νευρολογικά νοσήματα και στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Οι πιο γνωστοί γενετικοί έλεγχοι, όπως είναι το genetic screening, ο διαγνωστικός έλεγχος, ο προγνωστικός έλεγχος, οι δοκιμές ευαισθησίας και οι υπόλοιπες. Ποιος είναι ο επιστήμονας ο οποίος θα ασκήσει αυτό το επάγγελμα? Χρειάζεται να έχει μια ειδική εκπαίδευση και εμπειρία στη γενετική και τη συμβουλευτική. Συνήθως είναι ένας ιατρός γενετιστής, οι κλινικοί γενετιστές, κυταρογενετιστές, μοριακοί βιολόγοι, βιολόγοι με πιο συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις στη γενετική συμβουλευτική. Είναι νοσηλευτές με γνώσεις γενετικής, ψυχολόγοι με γνώσεις γενετικής, ακόμα και κοινωνική λειτουργή. Ο στόχος μέσα από αυτό το επάγγελμα είναι να ακολουθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση, να αποτελεί ο σύμβουλος γενετικής μέλος της ευρύτερης ομάδας, όπου όταν η οικογένεια ή ένας ασθενής απευθύνεται σε έναν γιατρό, στον οικογενειακό ίσως γιατρό ή σε κάποιον ειδικό γιατρό για ένα νόσημα, να μπορεί αυτός ο γιατρός να τον παραπέμπει, να έχει τη γνώση να τον παραπέμπει σε ένα πιο εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας, όπως είναι ο Σύμβουλος Γενετικής, για να γίνει μια σειρά συνεδριών προκειμένου να υπάρχει καλύτερη γνώση και ενημέρωση. Είναι ένας τομέας ο οποίος ξεκίνησε στην Αμερική από το 1910, μετά στη Βρετανία ιδρύθηκε η πρώτη κλινική γενετική συμβουλευτική το 1946. Ακολούθησε μία σειρά από διάφορα δημιουργία κάποιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τώρα πλέον υπάρχουν αρκετά masters στο genetic counseling. Και από το 2018, από μια πιο πρόσφατη μελέτη που υπάρχει, εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 7.000 σύμβουλοι γενετικής σε περισσότερες από 28 χώρες και το βλέπουμε εδώ και σε αυτόν τον πίνακα. Είναι από μια η πιο πρόσφατη μελέτη που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, στη μέτρηση των σύμβουλων γενετικής. Στην Ευρώπη υπάρχουν λιγότεροι από 1.000 σύμφωνα με αυτή τη μελέτη. Και βλέπουμε εδώ πως κατανέμονται στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Πιο πολλοί υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, και στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στην Ισπανία, όπου υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα πρωτόκολλα γενετικής συμβουλευτικής.
Ποιες είναι οι βασικές ελλείψεις σε αυτόν τον χώρο? Δεν υπάρχουν αρκετοί σύμβουλοι γενετικής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, χρειάζεται να έχουμε 10 συμβουλούς γενετικής ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού. Και σήμερα υπάρχουν περίπου 900 γενετικοί συμβουλοί στην Ευρώπη, που είναι ένας αριθμός πολύ μικρότερος από τις υποδείξεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Υπάρχει ανεπαρκής έρευνα, κυρίως στην Ευρώπη. Οι περισσότερες πηγές που έχουμε έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στην Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο. Είναι ελαχιστότατοι οι σύμβουλοι γενετικής. Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες κατευθυντήριες οδηγίες, δηλαδή ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο με το οποίο μπορούμε να ακολουθούμε συγκεκριμένα βήματα, και είναι κάτι το οποίο θα παραχθεί μέσα από την διατριβή μου, καθώς και μέσα από ένα άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο μόλις εγκρίθηκε και θα το τρέξουμε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με στόχο να δημιουργήσουμε ένα πρωτόκολλο και ένα κοινό ευρωπαϊκό μάθημα γενετικής συμβουλευτικής σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Οι επαγγελματίες γενετικής συμβουλευτικής δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε ένα γενετικό έλεγχο, αυτό αναφέρουν περισσότερες δημοσιεύσεις, χωρίς γενετική συμβουλευτική τουλάχιστον πριν από το γενετικό έλεγχο, αν όχι και έπειτα. Γιατί καλείται η κάθε οικογένεια, όταν πάει να προβεί σε αυτό το βήμα, να είναι πλήρως ενημερωμένη για το τι σημαίνει αυτή η διαδικασία και το αποτέλεσμα το οποίο θα πάρουν στα χέρια τους. Τα πλεονεκτήματα που έχει η γενετική συμβουλευτική είναι ότι βοηθάει στο να μειωθούν αρνητικά ψυχολογικές επιπτώσεις, όπως είναι η θλίψη, η δυσφορία, η ενοχή, οι συγκρούσεις, η αβεβαιότητα, η αμφιθυμία. Πολλές φορές βοηθάει στο να ενδυναμωθούν οι οικογενειακές σχέσεις, να ενισχύει την ικανότητα λήψης αποφάσεων, βοηθάει σε μελλοντικές συμπεριφορικές αλλαγές, σε αλλαγές στο καθημερινές συνήθειες, στον τρόπο ζωής, όπως είναι διατροφικές συνήθειες, πιθανόν κάποιοι αρχίζουν και παίρνουν περισσότερες βιταμίνες, αλλάζουν φάρμακα, ξεκινούν μια πιο έντονη φυσική δραστηριότητα έπειτα από τις συναντρίες συμβουλευτικής γενετικής. Καθώς επίσης βοηθάει και στη λήψη μέτρων τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως προληπτικοί παράγοντες, όπως είναι η συμμετοχή σε κάποιες κλινικές μελέτες. Δεν θα αναφερθώ σε πολλές λεπτομέρειες όσον αφορά τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, γιατί πιθανόν να τα γνωρίζετε. Τα πιο γνωστά στα οποία εφαρμόζουμε γενετική συμβουλευτική είναι νόσος Αλτσχάιμερ, νόσος του Χάντιγκτον, νόσος του Πάρκινσον, οι ALS και οι πρειονογενείς ασθένειες. Δύο μορφές, όπως ξέρουμε, της νόσου Αλτσχάιμερ, η σποραδική, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, σε πολύ μικρό ποσοστό είναι η κληρονομική της μορφή, ή αλλιώς η οικογενή. Η σποραδική της μορφή ξεκινάει συνήθως σε ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών. Το πιο γνωστό γονίδιο είναι το γονίδιο ΑΠΟΕ, με τα αλληλόμορφά του, το ε2, το ε3 και το ε4, όπου όταν κάποιος είναι ομοζυγότης για το ε4, ε4 έχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από ό,τι λένε οι περισσότερες δημοσιεύσεις, 15 φορές υψηλότερο κίνδυνο από κάποιον που δεν είναι ομοζυγότης. Η κληρονομική μορφή, η οποία την εντοπίζουμε σε πολύ μικρότερο ποσοστό, εμφανίζεται σε μικρότερες ηλικίες, εμφανίζονται πρώτα συμπτώματα, σε ηλικίες συνήθως μικρότερες των 50 ετών. Ακολουθεί αυτοσωμικό επικρατή τρόπο κληρονόμησης. Τα πιο γνωστά γονίδια στα οποία εμφανίζονται οι μεταλλάξεις είναι η πρωτεΐνη του αμυλοειδούς, η υπερσενιλίνη 1 και η υπερσενιλίνη 2. Είναι σημαντική η μελέτη της κληρονομικής μορφής νόσου Αλτσχάιμερ, γιατί περιλαμβάνει όλα τα παθολογικά χαρακτηριστικά όλων των νοητικών σταδίων, από την προκλινική εικόνα μέχρι τη βαριά άνοια, και αυτό μας βοηθάει πολύ καλύτερη στη μελέτη της νόσου Αλτσχάιμερ, αντιπροσωπεύει έναν ιδανικό πληθυσμό με πρόβλεψη έναρξη συμπτωμάτων σε νεαρή ηλικία,
έχοντας ακόμα ελάχιστα συμπτώματα και έτσι διευκολύνεται η έρευνα της παθογένειας της νόσου Alzheimer, μπορεί να μελετηθεί η ανάπτυξη θεραπείων που στοχεύουν στην αποφυγή της επανεμφάνισης νόσου και αποτελεί αυτός ο πληθυσμός που έχει αυτές τις μεταλλάξεις έναν ιδανικό πληθυσμό για κλινικές δοκιμές μέσα τις οποίες υπάρχει δυνατότητα να καθυστερήσουμε την νόσο ακόμη και να αποτραπεί η εξέλιξή της σε ασυμπτωματικά άτομα. Με την κληρονομική μορφή ενός Alzheimer ασχολείται παγκοσμίως το δίκτυο DIAN, το Dominantly Inherited Alzheimer Network, με το οποίο συνεργαζόμαστε, το οποίο είναι, έχει την έδρα του στο Πανεπιστήμιο της Washington στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ιδρύθηκε το 2008, έχει εστιάσει σε μελέτες όσον αφορά την κλινική κληρονομική μορφή ενός Alzheimer, με πολλές συμμετοχές ανά τον κόσμο. Η μετοποκατοχική άνοια παρουσιάζει μεγαλύτερη ετερογένεια. Η ύπαρξη του οικογενειακού ιστορικού είναι σε ποσοστό μικρότερο σε ποσοστό 30% των περιπτώσεων. Έχουν βρεθεί κάποιες παθογόνες μεταλλάξεις. Θα προχωρήσω για να μην σας κουράζω με αυτές τις πληροφορίες. Η εγκαιρική άνοια, η πιο γνωστή κληρονομική της μορφή, είναι η νόσος Κατασίλ. Η άνοια με σωματεία Λούι έχει και αυτή ένα πολύ μικρό ποσοστό κληρονόμησης με κάποια μεταλλάξεις που έχουν βρεθεί και εδώ σε κάποια γονίδια. Η νόσος του Χάνιγκτον είναι πολύ γνωστή και σε αυτήν ασκούμε οπωσδήποτε γενετική συμβουλευτική, μιας και εμφανίζεται σε νεαρές ηλικίες, για άτομα τα οποία μπορεί να λόγω της μιας διάγνωσης να επιβαρυνθούν αρκετά και ψυχοσυναισθηματικά. Η νόσος του Πάρκινσον και εδώ έχουν βρεθεί κάποιες μεταλλάξεις που κληρονομούνται και ακολουθείται γενετική συμβουλευτική, καθώς και στην ALS και σε κάποιες πριονογενείς ασθένειες που εντάξει, είναι πολύ πιο σπάνιες. Να περάσουμε λίγο να δούμε τα πιο σύγχρονα μοντέλα γενετικής συμβουλευτικής που ακολουθούνται παγκοσμίως και ένα από αυτά τα μοντέλα ακολουθούμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον πληθυσμό που κάνω εγώ γενετική συμβουλευτική στα πλαίσια της διατριβής μου. Το πιο γνωστό μοντέλο είναι το Huntington Disease Society of America's, America's Guidelines for Genetic Testing for Huntington Disease. Έχει χαρακτηριστεί ως το χρυσό πρότυπο για γενετικούς ελέγχους σε ενήλικες. Είναι ένα πολύ γνωστό πρωτόκολλο που το ακολουθούν πάρα πολύ παγκοσμίως από το 2003. Ακολουθεί μία διεπιστημονική προσέγγιση, εμπεριέχει δύο συνεδρίες, μία συνεδρία στην αρχή και μία συνεδρία μετά το γενετικό έλεγχο, καθώς επίσης συνήθως συμπεριλαμβάνουν και κάποια follow-ups και ακολουθείται πλήρως νευρολογικός και ψυχιατρικός έλεγχος. Το εκτενές μοντέλο γενετικής συμβουλευτικής, το οποίο έχει πιο πολλές συνεδρίες. Η πρώτη είναι 45 λεπτή, όπου παρουσιάζεται κάποιο εκπαιδευτικό υλικό με PowerPoint στην οικογένεια. Δίνονται έτσι κάποιες πιο θεωρητικές γνώσεις, σχετικά με τις μεταλλάξεις, τον τρόπο κληρονόμησης, αξιολογείται ο κίνδυνος, τα ωφέλη που μπορεί να υπάρχουν μέσα από ένα γενετικό έλεγχο, το ρίσκο. Γίνεται η λήψη του οικογενειακού και ιατρικού ιστορικού και συζητάμε λίγο τα κίνητρα, τις σκέψεις και τα συναισθήματα της οικογένειας. Εδώ σας παρουσιάζω ένα δέντρο, ένα οικογενειακό δέντρο, πάντα κάνουμε ένα στην πρώτη συνεδρία. Αυτό έχει γίνει σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μας έχουν δώσει το δίκτυο DIAN του Πανεπιστημίου της Washington, το πρόγραμμα Progeny. Η δεύτερη συνεδρία του εκτενούς μοντέλου είναι περίπου 20 λεπτή. Συζητάμε λίγο το τι υπόθηκε στην πρώτη συνεδρία και αν τελικά είναι αποφασισμένοι να προβούν στο γενετικό έλεγχο, καθώς επίσης εφαρμόζουμε για κάποιες ψυχοσυναισθηματικές, μια ψυχοσυναισθηματική αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας κάποιες κλίμακες για να δούμε την ετοιμότητά τους για να συνεχίσουν σε αυτή τη διαδικασία.
Η τρίτη συνεδρία είναι η συνεδρία ανακοίνωση του αποτελέσματος, καθώς επίσης και παρουσίαση πιθανών θεραπείων που υπάρχουν και μέτρων πρόληψης. Και η τέταρτη συνεδρία είναι μια συζήτηση για πιθανή επιρροή που έχει σε βάθος χρόνου η ανακοίνωση του αποτελέσματος. Η τέταρτη συνεδρία γίνεται μετά από κάποιους μήνες από την πρώτη ανακοίνωση. Το σύντομο μοντέλο, το οποίο ακολουθούμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του διδακτορικού μου, δίνουμε ένα φυλάδιο ή μπορεί να το στείλουμε και μέσα email, ένα φυλάδιο έτσι, αναλυτικό, που ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε παρουσιάσει στο PowerPoint, το εκτενές μοντέλο. Τις έχουμε συμπεριλάβει, τις έχουμε συμπτύξει σε ένα φυλάδιο αυτές τις πληροφορίες, που δίνει έτσι μια βασική γνώση για το γενετικό έλεγχο και για την νόσο Αλτσχάιμερ. Και στη συνέχεια, αφού στείλουμε ή δώσουμε αυτό το φυλάδιο, κάνουμε την πρώτη συνεδρία, που είναι περίπου 20 λεπτή, με τη λήψη του ιστορικού. Συζητάμε αυτό το φυλάδιο, τι απορίες μπορεί να έχουν. Κάνουμε την εκτίμηση για την ετοιμότητά τους για το γενετικό έλεγχο και ακολουθεί γενετικός έλεγχος. Και μια δεύτερη συνεδρία με την ανακοίνωση του αποτελέσματος και την πιο έτσι, περαιτέρω συζήτηση και διάφορων άλλων ζητημάτων που μπορεί να έχουν ανακύψει. Θα δω, σας δείχνω τα βήματα του κάθε μοντέλου, λίγο έτσι πιο, να γίνουν πιο ευδιάκριτα. Επίσης, τώρα και λόγω της όλης συνθήκης με την πανδημία, πολύ πιο συχνά χρησιμοποιείται το telegenetic counseling και εμείς το εφαρμόζουμε σε κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούν να έρθουν στην εταιρεία Alzheimer είτε στα εξωτερικά ιατρία του ΑΧΕΠΑ προκειμένου να κάνουμε συνεδρίες. Είναι πολύ βοηθητικά και το genetic counseling. Ένα άλλο μοντέλο που συχνά ακολουθείται σύμφωνα με τη βιβλιογραφία είναι η οικογενειακή συστημική προσέγγιση, που έχει έτσι μία προσέγγιση πιο ψυχοθεραπευτική, καλεί πάντα όλα τα μέλη της οικογένειας, βοηθάει πολλές φορές αυτή η προσέγγιση σε καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας, σε έναν καλύτερο προγραμματισμό πλέον της οικογενειακής ζωής, αν έχει κιόλας εντοπιστεί ένα αυξημένο ρίσκο επανεμφάνισης μιας νόσου, καθώς επίσης βοηθάει και στη διαχείριση των συναισθημάτων. Η αφηγηματική προσέγγιση, και αυτή πολύ συχνά χρησιμοποιείται, υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις για την αφηγηματική προσέγγιση στη γενετική συμβουλευτική. Και εδώ έτσι μια πιο παραστατική αφηγηματική προσέγγιση που λέγεται το δέντρο της ζωής. Έχει διτό χαρακτήρα, όπως ουσιαστικά το δέντρο της ζωής είναι και αυτό το οποίο σχηματίζουμε στην πρώτη συνεδρία, το δέντρο, το οικογενειακό δέντρο. Καθώς επίσης καλούνται οι συμμετέχοντες να φτιάξουν, όπως λέτε στην εικόνα, να βάλουν πάνω συναισθήματα τα οποία έχουν έπειτα από την ανακοίνωση ενός θετικού αποτελέσματος για αυξημένο ρίσκο κληρονόμησης ενός νοσήματος. Κάποια ερευνητικά παραδείγματα, μελέτες που έχουν γίνει παγκοσμίως, πολύ σύντομα, η πιο γνωστή και πιο μεγάλη μελέτη είναι η μελέτη REVEAL, Risk Evaluation Education of Alzheimer's Disease, την οποία κατήφθηνε όλα τα χρόνια, μια 20ετία έτρεξε από το 1999, ο Robert Green στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Εμπεριείχε 4 διαφορετικές ξεχωριστές δοκιμές. Πάντα υπήρχε κάποιας μορφής genetic counseling, είτε του εκτενούς μοντέλου, είτε του σύντομου, είτε telegenetic counseling. Τώρα πλέον συνεχίζεται με το REVEAL Scan, The Study of Communicating Amyloid Neuroimaging. Μία άλλη γνωστή μελέτη είναι το Alzheimer Prevention Initiative και αυτή ακολουθεί παρόμοια βήματα με τις υπόλοιπες μελέτες. Το PICO-GEN είναι μία μελέτη που είχε ξεκινήσει και συνεχίζεται μέχρι και τώρα γενετικής συμβουλευτικής στο Alzheimer, στην κληρονομική μορφή νόσου Alzheimer, στην Ισπανία. Και πιο συγκεκριμένα έχει ξεκινήσει από τη Βαρκελόνη και τώρα στο νέο πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε και ξεκινάμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τη δημιουργία ενός μαθήματος γενετικής συμβουλευτικής,
Συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης, δίνοντάς μας αυτό το expertise που έχουν από αυτό το πρόγραμμα, το PicoGen. Οι Ιταλοί, οι φίλοι μας και αυτοί, έχουν εφαρμόσει αρκετές μελέτες και έχουν δημιουργήσει κάποια δικά τους πρωτόκολλα. Το δίκτυο Dian, όπως ανέφερα και πριν. Και πλέον συνεχίζουμε πέρα από την γενετική συμβουλευτική, πλέον έχουμε εστιάσει αρκετά και στο genomic counseling, όπου κάνουμε συμβουλευτική για διάφορους βιοδείκτες, πέρα από τις μεταλλάξεις δηλαδή και τα άλλα τεστ που ακολουθούνταν μέχρι τώρα. Να κλείσω λέγοντας πως η χαρτογράφηση, όπως ξέρουμε, του ανθρώπινου κλωνοδιώματος είναι ένα γεγονός, διαμορφώνει πλέον μια καινούρια πραγματικότητα, με πολλές εφαρμογές των γενετικών αναλύσεων στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι βέβαια ελεύθερος να επιλέξει, όσο είναι ελεύθερος. Το κλειδί αυτών των επιλογών ίσως να βρίσκεται στις απαντήσεις που θα πρέπει να δώσουμε στα θεμελιώδη ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης και αξίας. Και αναρωτιόμαστε αν θα μπορέσει εν τέλει η γενετική συμβουλευτική, ένα επάγγελμα που στο εξωτερικό, από ό,τι είδατε μέσα στην παρουσίαση, έχει κλείσει ήδη 50 χρόνια ύπαρξης, να ενταχθεί στο ελληνικό σύστημα υγείας και να γίνει αποδεκτό από την ελληνική νοοτροπία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ό,τι θέλετε μπορείτε να απευθυνθείτε και στο email μου.